Σήμερα που εορτάζουμε την εθνική μας επέτειο και θυμόμαστε βέβαια το όχι που υπόθηκε στους εισβολείς, θυμόμαστε και το περίφημο αυτό θέμα της ελευθερίας και ο ελληνικός λαός βέβαια αγαπάει την ελευθερία και θυσιάζεται για την ελευθερία. Αλλά ποια είναι η αληθινή ελευθερία και πώς εξασφαλίζεται, αυτό βέβαια θα μας το πει ο Δημιουργός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τι μας λέει. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς», δηλαδή μας προσανατολίζει σε κάτι που δεν πάει ο νους μας. Εμείς ξέρουμε ότι για την ελευθερία αγωνίστηκαν οι προγονείς μας, θυσιάστηκαν, έχισαν το αίμα τους, η ελευθερία είναι βγαλμένη μέσα από τα κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά, όπως λέμε στον Εθνικό Ύμνο. Αλλά είναι όντως ελευθερία αυτή η ελευθερία? Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και σήμερα πολλοί το ομολογούν ότι δεν είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και άλλαξε απλώς, θα λέγαμε, το αφεντικό. Και στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους μουσουλμάνους, από τους Τούρκους, ελευθερωθήκαμε άραγε πραγματικά. Οι ίδιοι οι ήρωες του 21, ο Μακρυγιάννης κλπ. Μετά την απελευθέρωση λέγανε ότι εμείς, αν ξέραμε ότι θα φτάνει σε αυτό το χάλι η Ελλάδα να κλείνει τα μοναστήρια επίσημα με νόμους ο αρχηγός του κράτους, ο βασιλέας τότε, ο Όθωνας, και να υποτασσόμαστε στη Δύση, δεν θα αγωνιζόμαστε. Εμείς αγωνιστήκαμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γιατί η προϋπόθεση της ελευθερίας της πατρίδος είναι η ελευθερία της ψυχής. Αν κανείς δεν είναι ελεύθερος πνευματικά, ψυχικά, δηλαδή από τα πάθη του, από την αμαρτία, δεν μπορεί να ζήσει αληθινά ελεύθερος, έστω και αν έχει αυτή τη λεγόμενη εθνική ελευθερία, που δεν είναι ελευθερία. Απλώς είναι μια εναλλαγή των αφεντικών. Έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθαν οι Φράγκοι. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Σήμερα είναι ελεύθερη η πατρίδα μας. Είμαστε εμείς ελεύθεροι? Κάθε άλλο. Είμαστε δούλοι στους Ευρωπαίους, στο μνημόνιο, στη Μασονία να πούμε, σε σκοτεινούς κύκλους να πούμε, και εμείς ακριβώς δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω που κινούν τα νήματα και πίσω και από τους πολιτικούς μας. Η αληθινή ελευθερία θα έρθει και για την πατρίδα, θα έρθει και για όλο τον κόσμο, εάν ελευθερωθεί ο καθένας μας από τα πάθη. Και εκείνος που θα μας ελευθερώσει είναι η αλήθεια. Αυτό λέει ο Χριστός. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Τώρα τι είναι αυτή η αλήθεια? Αυτή η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, ούτε ένα σύστημα ιδεών. Αλλά η αλήθεια είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Οπότε όταν λέγει ο Κύριος «Γνωρίστε την αλήθεια», είναι σαν να λέει «Γνωρίστε εμένα». Και όταν λέει «Γνωρίστε» δεν εννοεί απλώς να τον δούμε, έτσι να μάθουμε κάποια πράγματα από αυτά που είπε, αλλά εννοεί να ζήσουμε τη ζωή του. Το ρήμα «γινώσκω» στην Αγία Γραφή σημαίνει «μετέχω». Ζω δηλαδή αυτό για το, στο οποίο αναφερόμαστε. Γνώσεστε την αλήθεια σημαίνει ζήστε την αλήθεια, ζήστε με την αλήθεια, ζήστε εν Χριστώ. Και τότε θα μπορέσετε, τότε θα ζήσετε και την αληθινή ελευθερία. Η ίδια η αλήθεια, δηλαδή εγώ που είμαι υποστατική αλήθεια, λέει ο Χριστός μας, εγώ θα σας ελευθερώσω. Και ποιος είναι ο τρόπος που γνωρίζουμε τον Χριστό? Αυτό πάλι μας το έχει πει ο Χριστός.
Γιατί ο Χριστός μας λέγει, εγώ είμαι και η οδός, είμαι και η ζωή. Δηλαδή ο δρόμος και ο τρόπος για να ζήσετε σωστά και να ελευθερωθείτε είμαι πάλι εγώ. Επομένως και η γνώση του Θεού γίνεται πάλι με τον Θεό. Γνωρίζουμε τον Χριστό διά του Χριστού. Και ο Κύριος μας είπε ότι εκείνο που είναι το κλειδί που μας γνωρίζει και μας γνωρίζεται και ο ίδιος είναι η τήρηση των εντολών του. Το να κάνουμε το δικό του θέλημα και όχι το δικό μας. Τότε γινόμαστε αληθινά ελεύθεροι.